Λοιπόν, όπως σας είπα και το πρωί, όταν έκανα το πρωινό έκτακτο vlog που μίλησα για τα ελαττώματα μου, εάν επιστρέφοντας από τη δουλειά στην πόλη έχει ακόμη φως, θα κάνω και ένα δεύτερο. Και τώρα είναι επιστροφή. Είναι 4 και 4 το απόγευμα. Ακόμη έχει φως και λίγη ώρα θα έχει ακόμη. Και επιστρέφω. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο να βγαίνω από το σπίτι και μάλιστα να πηγαίνω στο χωριό, πραγματικά, επειδή είμαι μαθημένη στην ησυχία και στην ηρεμία του σπιτιού, που κάνω πάρα πολλά πράγματα όταν είμαι στο σπίτι, αλλά τα κάνω σε ένα μέρος. Και επειδή είχαμε κάνει και πριν λίγες μέρες το βίντεο για την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια, τις μέρες που κατεβαίνω κάτω στην πόλη επιδεικνύω εξωστρέφεια. Έτσι σήμερα πήγα στο ΡΙΚ, είδα τη φίλη τη Βάσο την Μπελεγκάρη. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα δείτε και τη φωτογραφία που έχω βάλει. Αυτό το έκτακτο vlog γυρίζεται σήμερα που είναι 5η 30 Ιανουαρίου. Θα το ανεβάσω αργότερα όμως, θα το ανεβάσω σήμερα. Τις επόμενες ημέρες της αποβδομάδας. Έχω βγάλει και φωτογραφία με τη Βάσο και το βιβλίο που της πήγα, το βιβλίο που της άρεσε. Επειδή μου το έχει ζητήσει και το έστειλα με την Αριστονίκη και μου είπε έλα να κάνουμε και μια συνέντευξη για το βιβλίο. Επειδή θυμάστε για 2 χρονιές ραδιοφωνικές που είχα κάθε Τετάρτη απόγευμα ένα ένθετο στην εκπομπή της Βάσος της Μπελεγκάρη από το πρώτο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ που η εκπομπή έχει τον τίτλο «Μελωδικές ραδιοσελίδες», εμείς είχαμε το ένθετο εσόψυχα. Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω την τηλεοπτική εκπομπή, παραχώρησα τη θέση μου σε μια πολύ καλύτερη από μένα, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, και έτσι Αριστονίκη κάθε Τετάρτη μιλάει στην εκπομπή εσόψυχα, 4 με 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, μαζί με την Βάσο την Μπελεγκάρη. Και όσοι από εσάς θέλετε να ακούσετε αυτές τις εκπομπές, γιατί είναι πολύ ωραίες, ξέρετε, Αριστονίκη πάντα είναι to the point, που λέμε εμείς οι Κυπρέοι. Στα αγγλέζικα, to the point σημαίνει είναι πολύ ακριβής σε αυτά που λέει, είναι πολύ διαβασμένη, χρήσιμα όλα αυτά που λέει. Στο κανάλι της στο YouTube, το οποίο είναι ένα από τα 4 προτινόμενα κανάλια που έχω εδώ στο κανάλι μου, είναι Αριστονίκη Θεοδοσίου το όνομά της στα αγγλικά. Μόλις μπείτε στην πρώτη σελίδα του δικού μου καναλιού, λέει προτινόμενα κανάλια. Εκεί έχω τις Αριστονίκης, έχω τις Ασημίνας της Κουλουκούρδης ψυχολόγου, έχω του φίλου μου τον Ντέμιν Τζι και έχω και του Τόλι, του Στεφανακούδη, του επίσης ψυχολόγου, ως προτινόμενα κανάλια. Μπορείτε να μπείτε στο κανάλι της Αριστονίκης, όπου ανεβάζει τα clips από τα εσώψυχα που κάνει στη Βάσο. Λοιπόν, έπρεπε να πάω σε μια υπηρεσία το πρωί για να κάνω κάτι και δουλειές, μετά πήγα στη Βάσο, μετά πήγα στο μολ της Λευκωσίας, στο μολ, το Νικοζία μολ, είναι ένα μεγάλο μολ, μεγάλο για μας, για τα δικά μας μεγέθη εννοείται, το οποίο είχε ανοίξει πριν κάνα χρόνο, 10-12 μήνες. Είναι η τρίτη φορά που πήγαινα. Πήγα εκεί γιατί ήθελα να πάω να πάρω από το κατάστημα Holland & Barrett, που είναι ένα κατάστημα που έχει προϊόντα φυσικά. Ήθελα να πάρω αυτά που χρησιμοποιώ για τα μάτια μου. Βάζω κάτω από το μάτι, γενικά στο μάτι βάζω ένα νωρό που είναι από τη σειρά του Dr. Hanning με hemp oil, με λάδι κάνναβης. Λάδι κάνναβης όπως έχουν και τα σαπούνια που σας έχω δείξει, τα οποία εννοείται ότι τα χρησιμοποιώ παντού, τα σαπούνια που έχω πάρει από το Hellenic Nature. Και μάλιστα πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ και πήρα θήκες για σαπούνια ταξιδιωτικές, ώστε όταν θα ταξιδέψω που θα έρθω στην Αθήνα μέσα Μαρτίου, να φέρω τα σαπούνια μαζί μου. Και πραγματικά συμφέρει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ταξίδεψα είχα πάει σε αυτό το κατάστημα, το Holland & Barrett, και αγόρασα αφρόλουτρο 200 ml, αγόρασα σαμπουάν, αγόρασα τέτοια, ήταν όλα μαζί γύρω στα 40 ευρώ τα προϊόντα που πήρα μαζί μου στο ταξίδι για να χρησιμοποιήσω για τον μπάνιο και τα μαλλιά κτλ. Παίρνοντας τα σαπούνια, τα οποία τα χρησιμοποιώ και στο σπίτι, γλιτώνω πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, εκτός από το ότι είμαστε και πιο οικολογικοί, χρησιμοποιώντας φυσικά προϊόντα, είμαστε και πιο οικονομικοί. Που λέτε, πήρα από εκεί τον ορό του ματιού, 10 ευρώ έκανε. Είναι τυχαία το δοκίμασα,
Μου τον έδειξε η Κυριακή. Σας είπα ξανά που το έχω βάλει στο μάτι και έφυγε η βλάβη από αυτό το φλεγμονώδες νόσημα, το Lichenplanus. Και πήρα και ένα για τα χείλη το ίδιο. Και πήρα και το μόνο πράγμα που ανέχεται το σώμα μου να βάζω πάνω ως καλλυντικό, που είναι το Aloe Vera Gel. Που τα οποία παίρνω συγκεκριμένα αυτά από τη Holland & Barrett, τη μάρκα Dr. Organic, γιατί είναι πιο οικονομικά. Δεν παίρνω καμία διαφήμιση. Δεν παίρνω χρήματα για διαφήμιση από τον Dr. Organic ή από τη Holland & Barrett ή από την εταιρεία Παπα Ελλήνας. Απλώς επειδή με βολεύουν, σας τα λέω, γιατί και εσείς πολλές φορές μου λέτε τι είναι αυτό που χρησιμοποιείς. Μετά πήγα σε ένα άλλο κατάστημα εκεί στο Μολ, πήγα στο Νίξ και πήρα προϊόντα για περιποίηση των φρυδιών, γιατί η φίλη μου η Ασημίνα Κουλουκούρη, ψυχολόγος μου, έχει παρατηρήσει, όπως έχουν παρατηρήσει και άλλοι άνθρωποι, λέγω ότι Ασημίνα την ακούω, μου είχε παρατηρήσει ότι τα φρύδια μου δεν τα φτιακάνω καλά. Και πήγα σε μήνα και βρήκα πράγματα για τα φρύδια μου. Θα δεις. Θα δεις τα επόμενα βίντεο. Γιατί τώρα έχουμε γυρισμένα τα βίντεο μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Πρέπει να τα γυρίζω από πριν και να τα εγκρίνω το YouTube πρώτου να βγουν. Γι' αυτό να γυρίζω πιο νωρίς. Λοιπόν, μετά από αυτό πήγα στο σούπερ μάρκετ. Έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ εκεί στο Μολ που είναι ο Αθιενίτης. Ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει διαχρονικά χαμηλές τιμές. Το οποίο ήταν κοντά στο παλιό μου το σπίτι που νοικιάζα στη Λευκοσία. Και πήγα εκεί πέρα και πήρα τα πράγματα που δεν βρίσκω αλλού. Ξηρούς καρπούς ψημένους στο φούρνο χωρίς αλάτι. Κάσους ψημένα στο φούρνο χωρίς αλάτι με το κιλό. Φιστίκια ψημένα στο φούρνο χωρίς αλάτι. Φιστίκια. Τα άλλα, πώς τα λένε αυτά που είναι έτσι στρογγυλά. Φουντούκια αποφλοιωμένα ψημένα στο φούρνο χωρίς αλάτι. Είναι σημαντικό να είναι χωρίς αλάτι, γιατί δεν προκαλούν κατακράτηση υγρό, δεν προκαλούν δίψα και δεν παχαίνουν με τον τρόπο που παχαίνουν τα αλατισμένα ή τα τηγανισμένα. Ή τα κάσους συνήθως είναι τηγανισμένα. Τα κάσους είναι, δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει στα ελληνικά η λέξη κάσους. Είναι κάτι φιστίκια έτσι μεγάλα, τα οποία είναι πάρα πολύ θρεπτικά και είναι η λύση για σνακ σε μένα. Πάντα έχω στη τσάντα μου ένα πλαστικό κουτάκι που έχει μέσα κάσους ψημένα στο φούρνο ανάλατα και όποτε πεινάσω τρώω 2-3 από αυτά και πάω παρακάτω μέχρι αρθεί η ώρα να φάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διαιτολόγο μου, την Αναστασία της Σταύρου, μου τα έχει συστήσει. Λοιπόν, πήρα και κάτι, είχε ένα ωραίο κροπολίο εκεί μέσα στο Αθιενίτη, πήρα κάτι ωραία. Έχει κάτι κρέατα, έτσι, cured. Έχει, για παράδειγμα, έχω πάρει 800 γραμμάρια, περίπου ένα κιλό, βοδινό κομμένο σε λωρίδες μαζί με τη σάλτσα του, ομό. Και μαζί με σπαράγγια για stir fry, για γρήγορο τηγάνισμα, και βαθύ τηγάνισμα, επιφανειακό τηγάνισμα. Και πήρα και κάτι μπριζόλες τεράστιες, τις οποίες τις μαρινάρουν. Και αρέσει το Μαναγιώτη, μπριζόλες χοιρινές. Και έτσι ψωνίσαμε και για το Σαββατοκύριακο. Και εγώ έχω αυτή την ιδιαιτερότητα. Ξέρω σε κάθε μαγαζί τι έχει που με βολεύει. Για παράδειγμα, έχει κάτι πολύ ωραία χαρτομάντιλα. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε τη μάρκα Kleenex. Τώρα έχει βγει μια μάρκα που ονομάζεται Alokozei, η οποία έχει πολύ χαμηλότερη τιμή, αλλά εξίσου καλή ποιότητα, αν όχι καλύτερη. Και σε αυτό το σούπερ μάρκετ τα πουλάει σε συσκευασία που έχει 300 φύλλα το κάθε κουτί, που είναι πάρα πολύ πρακτική. Γιατί εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ αυτά τα χαρτομάντιλα σχεδόν παντού. Για παράδειγμα, στο πρόσωπο, επειδή έχω πολλές ευαισθησίες και έχω και το δερματικό πρόβλημα, δεν σκουμπίζω το πρόσωπο με πετσέτα του μπάνιου, τη σκουμπίζω με αυτά τα χαρτομάντιλα. Πήρα και από Κίνα, έχει και ωραία φρουταρία, πήρα και φρέσκα αβοκάντο, το οποίο είναι τέλεια. Τα αβοκάτο είναι πάρα πολύ ωραία σαλάτα με φρέσκο ελαιόλαδο και λεμόνι, και φρέσκο λεμόνι. Και ψωνιστήκαμε. Και μετά πήγαμε με τον Παναγιώτη. Μου είπε ο Παναγιώτης, έχει μέρες που με έχει πρίξει. Sorry την έκφραση. Έχει ένα κατάστημα που πουλάει ρούχα, μάρκες και παπούτσια μάρκες και είναι πολύ φθηνά και πάμε εκεί και πάμε εκεί, να πάμε για να του πω εγώ τι να ψωνίσει. Να τα εγκρίνω. Όταν έφτασε εκεί πέρα, κατά τις 3 έφτασα εκεί, συνειδητοποίησα ότι όντως έπρεπε να πάω, γιατί ο άνθρωπος είχε επιλέξει και ωραία πράγματα, αλλά και από αυτά τα καγκουρέ. Δεν λέτε στην Ελλάδα καγκουρας, ναι, κάτι χωριάτικα.
μάρκες μεν, αλλά πρέπει να σου ταιριάζει κιόλα κάτι για να το βάλεις. Για δείτε εμένα αυτό που φοράω σήμερα, αυτό είναι από το Mirror Mirror, σας είπα, μου τα έχει κόνει δώρο η Αλέκα. Νομίζω μου ταιριάζει αυτό. Α, το φόρησα πολλά εκεί που πήγα να δοκιμάσω από την κολεξιόν. Πήρα αυτά που ένιωσα ότι μου ταιριάζουν. Τέλος πάντων. Και ήθελα να πάρει και παπούτσια και ήθελα να πάρει πάλι μαύρα δερμάτινα παπούτσια που δεν ξέρω πόσα ζευγάρια έχει. Έστησα πόδι όμως και πήρε το χρώμα που ήθελα. Εδώ διακόπτω το βίντεο για να σας βάλω το βιντεάκι του κυρίου, ο οποίος έκανε διαφήμιση. Μετά που πλήρωσε τα προϊόντα, τους έκανε και διαφήμιση. Δείτε το. Ρε Παναγιώτη, τι καμνίζαμε. Αντιγράφωσε. Αντιγράφεις με. Κάμνισε κόπι. Κάμνισε κόπι. Κάξε, δεν μπορώ να σε κάνω κόπι στο μαλλί, κάμνισε στο ψώνισμα. Τι έπιασες. Πού ήρθες. Ήρθα σε ένα κατάστημα στη Στροβόλου. Στροβόλου, δάμε, ο ξέρεις χερίο. Στροβόλου, πόσες του Στροβόλου. Είναι το... Πάντα να με γράφει το. Brands Land. Τι αγοράσες. Τι αγοράσα. Αγόρασα ρούχα που κάμισα. Τι επίστηκες να αγοράσεις για πρώτη φορά στη ζωή σου. Επίστηκα να αγοράσω σε κάποια παπούτσια το χρώμα των οποίων... Geox, τέλεια μαρκά. Geox. Ναι. Από τα καταστήματα. Εδώ και τα λεφτά, κορί του. Κορί, εδώ και τα λεφτά, κορί του. Πλήρωσε τα όλα και κάποιο σα διαφήμιση. Λοιπόν. Επίση με να αγοράσω τούτο το χρώμα. Πέτε μου τώρα αν το χρώμα δεν έχει λάθο. Τούτο. Και ο Χόρκα εδώ δεν ήθελε να φορεί τον τζιμ με τα μαύρα τα παπούτσια. Νιώθω ανασφάλεια να λέω χρώμα. Τι ανασφάλεια στα παπούτσια. Ένα, ξέρω εγώ ανασφάλεια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα. Εσύ είσαι ψυχολόγο, δεν μου πει τι ανασφάλεια έχω. Ένα ο οποίο, κυρία Θέκλα, όταν κάποιο έχει ανασφάλεια να αλλάξει χρώμα στα μπουτσά. Δεν είναι. Κόρη, δεν είναι τέλειο το χρώμα να το βάλει με τα τζι. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Πολλά καλή εταιρεία. Έπιασε το. Έπιασα τα πολλά καλή εταιρεία. Τα πέντε παπούτσια, τα καφέ και άλλα πράγματα. Εν είσαι τόσο πονηρή όσο εγώ. Δάμε, πέτε μου το κατάστημα, έχετε μάρκες επώνυμες. Ναι, πέτε μου να δούμε. Μην αντρέπεστε κόρη, είμαι εγώ που εκτίθεμαι. Εγώ εκτίθεμαι. Η άλλη φεύγει. Από 50% και πάνω. Μα τι μάρκες έχουν. Έχουν Τρουσάρτη. Έχουν... Έχει Τρουσάρτη. Έχει Τρουσάρτη, ναι. Ναι. Τούτος ξέρει τα ούλα, είπας, ούλα ξέρει. Έχει Τίμπερλα. Έχει... Big Star. Έχει η Michael Kors. Έπιασες Michael Kors κάτι εσύ. Νομίζω, ναι. Που ξαντά γυναικεία, αν έπιασες. Όχι. Α, Ted Baker. Ούτε εις μάρκες ένι, ξέρεις, μου κάνεις και διαφήμιση. Ted Baker. Τέλειο. Ωραίο μου κάνεις. Τέλειο. Είσαι και στο βαρκό σου που δεν θα. Είσαι στο δικό σου. Όχι. Μόνο στη Λευκοσία. Μόνο στη Στροβόλου. Στο Μπράτσλαντ. Πίξταρ, παντελόνι. Τον το παντελόνι γυχία μου θα το φορήσει μαύρο παπούτσι ή με τον τώρα το... Θα το φορήσει μαύρο να μου να πάθει, δηλαδή. Δεν θα σου μιλάει η γυναίκα σου, αυτό θα πάθεις. Εντάξει, μοιράζει. Μα, σίγουρα. Σίγουρα. Αν δεν θα μιλάς, θα το φορώ με μαύρο παπούτσια. Εγώ τα παπούτσια που έπιασα να τα δείξω άλλη ημέρα. Γιατί έπιασα κάτι ωραία μποτίνια κόκκινα που να πω στο μπλούι. Θα δείξετε τα δικά σου τώρα. Δείξε τα δικά μου. Άτε, δείξε τα δικά μου. Να μου δε μαρκάνε τούτη. Περίμενε, καταρχάς. Ήρθαμε στο κατάστημα τούτο. Ρε παρέ! Εντάξει, το οποίο είναι γεμάτο παπούτσια. Και έπιασες αυτή τη μάρκα. Κάνουμε ένα unboxing τώρα. Αυτή τη μάρκα η οποία... Θυμάστε πριν που σας έλαβαν ότι αν δεν τον επαντρεύκω μου θα είχα αμφιβολίες, αλλά ναι. Κοίτα. Είναι, ναι, αυτό θα το φορήσω στο Λούι. Εμποτάκι με τα κούνι. Τίποτε άλλο, ξέρεις φερμουά. Τίποτε άλλο, ξέρεις πως είναι το νένι. Full leather, δεν μπορεί να προλάνε το. Ναι, μάνα μου, την ονομασία του εγώ. Εν το πεντίζεις, αλλά αν το φορήσεις όμως καταλάβεις. Εντάξει, εγώ έρασα το τούτο. Δείξε και τα άλλα και πολύ το βίντεο. Πώς το λες. Και μαζί με τούτο, διάσου και ένα δεξί και ένα αριστερό. Ένα για αυτιό στο τούτο. Τι άλλο έπιασες, τι άλλο έπιασες. Ναι, είμαστε κωμωδία. Τούτο δάμε. Πάρα πολύ κατάστημα. Πόσα του έχω έρχεται, ε! Εν τούτος που θα σε πληρώνε πριν μιώνε, ναι. Τον είπα, τούτο είναι... Αρέσει εσάς. Δηλαδή λεπτομέρεια. Και ανετότατο. Τούτο είναι πολλά. Τούτο είναι να φορείς ο Παναγιώτης. Αν είσαι και αντρικός θα το φορούσα, θα το πιάνα. Σοβαρά. Μα τι ώρα, κοίτα, κοίτα. Refresh. Είναι refreshing. Ζωντανό, live.
Μα κοίτα λεπτομέρεια. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις διαφημιστής, θέλεις να γίνεις μοντέλο. Μοντέλο διαφημίσεων. Όχι, δεν λέμε. Έχει πολλά σοβαρό πρόβλημα. Πάει και αγοράζει τα πράγματα και να κάνει διαφήμιση. Δωρεάν. εσύ με εξέδωσε. Σε έχω βγάλει στο κλαρί. Δείξε με λίγο εμένα. Α, ναι. Το πρώτο Instagram βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης. Είδατε. Νομίζω θέλει να γίνει ηθοποιός άνδρας μου, θέλει να γίνει κωμικός, κάτι θέλει να γίνει. Πάντως πολύ χαρούμενο το παιδί, πάρα πολύ χαρούμενο το παιδί. Επιστρέφω τώρα πίσω στο σπίτι. Πέρασα ωραία σήμερα. Ήταν μια ωραία μέρα γεμάτη εξωστρέφεια. Είδα πολύ κόσμο και στο ρίκ που πήγα, είδα πολύ κόσμο. Και στο κατάστημα, όπως είδατε και στο βίντεο, κάναμε την πλάκα μας. Αλλά τώρα έχω ανάγκη να πάω στη γωνιά μου, να πάω στο, να κάνω τον μπάνιο μου, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ, να διαβάσω, να δω τα σχόλια σας, να απαντήσω, έτσι να ησυχάσω. Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που στην ηλικία των σχεδόν 45 χρονών μπορώ, έχω την πολυτέλεια να το κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή να δουλεύω από το σπίτι και από το χωριό. Και θυμάμαι προ 15 ετίας, προ 20 ετίας, προ 10 ετίας, πόσο δύσκολη ήταν η ζωή για μένα, ούσα εσωστρεφής άνθρωπος, να πρέπει να βλέπω καθημερινά κόσμο στο γραφείο. Όταν είχα καινούριο ραντεβού, ένιωθα άγχος. Πριν από την πρώτη συνάντηση με τον πελάτη ή την πελάτησα, ένιωθα άβολα, ένιωθα ασφάλεια, γιατί θα γνώριζα έναν καινούριο άνθρωπο με τον οποίο θα περνούσα μια ώρα μαζί, στον ίδιο χώρο. Και οι ψυχολόγοι άνθρωποι είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι ψυχολόγος είσαι άψογος. Δόξα σοι ο Θεός, δεν είχα ουδε μία εμπειρία στο γραφείο αρνητική, καμία. Εμπειρία, δηλαδή να μου μιλήσει κάποιος με άσχημο τρόπο ή να φερθεί κάποιος απρεπώς, ουδέποτε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τους ανθρώπους που έχουν περάσει από το γραφείο μου και τους αγαπώ πάρα πολύ και το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι υπάρχει ένα δέσιμο και μια αγάπη η οποία διαρκεί. Παρόλο που έχω σταματήσει να βλέπω κόσμο, αναγνωρίζω αμέσως τους ανθρώπους που έχουμε συναντηθεί και έχουμε διαβεί μαζί περιόδους της ζωής τους διάφορες και χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω τα νέα τους, χαίρομαι να ακούω για τις επιτυχίες τους επαγγελματικές, χαίρομαι να ακούω για την καλή τους την υγεία, χαίρομαι να ακούω για τους γάμους τους, για τις γεννήσεις των παιδιών τους, για τις εξελίξεις τις ωραίες στη ζωή τους, λυπούμαι και θλίβομαι όταν έχουν δύσκολα πράγματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα προ-δεκαετίας και προ-δεκαπενταετίας να έχω το γραφείο, να έχω δυο μικρά παιδιά εξαιρετικά κοινωνικά, τα οποία ήθελαν συνεχώς να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και πολύ ζωηρά. Να έχω επίσης και το να τις επισκέψεις στο σχολείο, που ως γονέας οφείλεις να επισκεφθείς το σχολείο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακόμη και για το να πάρεις τα παιδιά από το σχολείο και να αφήσεις τα παιδιά στο σχολείο και να τα πάρεις από το σχολείο. Και αυτό ενέχει κάποια δυσκολία για εσωστρεφείς ανθρώπους. Και γενικά ένιωθα, ειδικά πριν 10 χρόνια, είχα φτάσει στο αμήν και ένιωθα ότι πότε θα περάσουν τα χρόνια, πότε θα περάσουν τα χρόνια να βγω από αυτή την κατάσταση, τη φάση ζωής, τη δύσκολη. Γιατί εκ των πραγμάτων έπρεπε να κάνω καθημερινά κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανα σήμερα, αλλά όχι τόσο ευχάριστο. Δηλαδή σήμερα την πλάκα μου έκανα, σήμερα πήγα και έκανα ψώνια, σήμερα πήγα και είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ χαμογελαστικοί, πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Έπρεπε όμως καθημερινά να έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως έχετε γράψει κάποιοι πολύ ωραία στις επιστολές σας, να βάζω το χαμόγελο, να δείχνω ότι είμαι καλά, έστω και αν δεν είμαι καλά. Φυσικά, εγώ ποτέ δεν ήμουν καλή σε αυτό. Αν με ρωτούσε κάποιος πώς είσαι, θα έλεγα δεν είμαι και πολύ καλά, αλλά θα γίνω. Ή το παλεύω όταν δεν ήμουν καλά. Όταν ήμουν καλά, έλεγα είμαι μια χαρά, είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, και θέλω να πω σε εσάς όλους που βρίσκεστε σε μια φάση ζωής δύσκολη, που είτε έχετε μικρά παιδιά, είτε εργάζεστε σε μια εργασία που δεν σας αρέσει, είτε βρίσκεστε σε τοξικά περιβάλλοντα από τα οποία ακόμη δεν έχετε καταφέρει να απεγκλωβιστείτε, σας δίνω την αγάπη μου, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και σας εύχομαι θάρρος για να μπορείτε να αλλάζετε πράγματα.
Προχθές το βράδυ μιλούσα με μια συμμαθήτρια μου, τη Μαρία την Παπαλουκά, που την είχα αναφέρει στο διοικητικό vlog με τον Παναγιώτη, στο couples vlog που είχε μπει στο αυτοκίνητό μου την πρώτη μέρα που πήρα άδεια και της έλεγα έχω πατήσει τον παππού και ξέρω εγώ. Και μου λέει η Μαρία, μιλούσαμε στο Instagram μέσω μηνυμάτων, της έστειλα το βίντεο και λέω δεν σας αναφέρω, και μου λέει η Μαρία, έχεις κάνει αλλαγή στη ζωή σου μεγάλη που πήγες στο χωριό της. Λέω ναι, η Μαρία έχει τρία παιδιά, είναι καθηγήτρια φιλόλογος στην Πάφο, είναι και αυτή θαραλέα και τολμηρή γυναίκα, γιατί παρόλο που έχει διοριστεί στο δημόσιο δεν έχει αποδεχθεί το διορισμό και εξακολουθεί να έχει ιδιωτικό φροντιστήριο που προετοιμάζει μαθητές για τα μαθήματα της τρίτης λυκείου, για τα μαθήματα, για τις εισαγωγικές του πανεπιστήμιου. Είναι πάρα πολύ δεινή φιλόλογος η Μαρία. Για τα μαθήματα της Δέσμης που λέγατε παλιά στην Ελλάδα, για τα μαθήματα του κλασσικού, αρχαία, νέα, λατινικά, ιστορία κλπ. Και έχει τολμήσει να απορρίψει μόνιμο διορισμό στο δημόσιο και να έχει τη δική της δουλειά. Και μου λέει, κάνεις μεγάλες αλλαγές. Τόλμησες τώρα, μου λέει. Τόλμησες να κλείσεις το γραφείο, τόλμησες να σταματήσεις από την τηλεόραση. Ναι, τόλμησα. Και θα τολμούσα και πιο νωρίς να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να τολμήσω λόγω της ανάγκης του να υπάρχει σταθερό εισόδημα στο σπίτι, ούσα μονογονιός και ούσα η μόνη η οποία έφερνε χρήματα στο σπίτι. Και με τις πάρα πολλές ανάγκες των παιδιών. Ενώ τώρα δεν είμαι πλέον μόνη μου, γι' αυτό μπορώ και κάνω αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό μπορώ και έκλεισα το γραφείο, γι' αυτό μπορώ και πάω στο χωριό. Γιατί δεν είναι μόνο από εμένα που εξαρτάται η οικονομική επιβίωση της οικογένειας. Επιτέλους, μοιράζομαι τα οικονομικά βάρη με τον σύζυγο μου. Καταλάβατε τι εννοώ. Όχι ότι με ζει ο σύζυγος μου. Αν και δεν θα ήταν ντροπή να εργάζεται μόνο ο σύζυγος να φέρνει χρήματα και ο άλλος να εργάζεται μέσα στο σπίτι ή να εργαζόμουν μόνο εγώ εκτός σπιτιού και αυτός μέσα στο σπίτι, αλλά είμαστε 50-50 που λέμε, είμαστε busy hours. Ξέρω ότι αν μείνω χωρίς χρήματα υπάρχει ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει χρήματα στο σπίτι και αναλαμβάνει ακόμη ένας άνθρωπος τα έξοδα, τα οποία αναλάβανα παντελώς όλα μόνη μου προηγουμένως. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι εάν το θέλετε πάρα πολύ και αν το προσπαθήσετε πάρα πολύ, θα το επιτύχετε. Γιατί πολλές φορές αυτά που μας σταματούν είναι οι φόβοι μας, είναι οι ανασφάλειες μας και όχι οι ουσιαστικές δυσκολίες. Υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες, μην είναι βλακίες, υπάρχουν. Υπάρχουν και τις βιώνουν οι άνθρωποι. Σας λέω και εγώ προδεκαετίας δεν μπορούσα να πω να τα αφήσω όλα να γίνω χορεύτρια. Αν και πήγα να το κάνω αυτό το πράγμα με το λάθος τρόπο όταν ήθελα να γίνω πολιτικό, όταν προσπάθησα να γίνω πολιτικός και έφαγα τα μούτρα μου. Λοιπόν, έχετε την αγάπη μου και ας σκεφτούμε όλοι πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη για μας και να τη γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Πολύ σημαντικό πράγμα να γουστάρεις τη ζωή που ζεις, να γουστάρεις τα πράγματα που κάνεις, να είσαι εκεί που θες να είσαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω είναι και η πηγή των περισσότερων δυστυχιών αυτή, ότι οι άνθρωποι είναι εκεί που δεν θέλουν. Καταπιέζουν να κάνουν πράγματα που δεν τους εκφράζουν πλέον, που ίσως τους εξέφραζαν σε κάποια φάση προηγουμένως, αλλά δεν τους εκφράζουν πλέον. Ή πράγματα που νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να τους εκφράσουν, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν τους εκφράζουν. Αυτές είναι οι σκέψεις μου στην επιστροφή από την εξορμητική 5η 30 Ιανουαρίου στη Λευκωσία. Έφυγα από το σπίτι στο χωριό γύρω στις 9 το πρωί και επιστρέφω τώρα 4.30, δηλαδή έχω κάνει 7.30 ώρες, σχεδόν 8 ώρες έχω κλείσει. Εννοείται ότι επιστρέφοντας στο σπίτι και λέγοντας ότι θα πω στην ησυχία μου θα κάνω πράγματα πάλι, τα οποία όμως με ευχαριστούν και με γεμίζουν και τα αγαπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και πέστε μου, τα γελάσατε με τον Παναγιώτη. Πολύ πλάκα δεν έχει. Γεια σας!